Ακολουθούν ειδήσεις σε τίτλους. Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ανάμεσά τους και η συζήτηση του θέματος της Ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο. Οι πολίτες και τα μέλη της αντιπολίτευσης του Δήμου θέλησαν να ξεκαθαρίσει τη θέση της Δημοτική Αρχή και να λάβει αποφάσεις για την Ίδρυση Πανεπιστημιακών Σχολών και στο Μεσολόγγι. Σύσκεψη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σπύρου Σπυρίδωνα και του Δημάρχου Αιγίου Απόστολου Καραφωτιά πραγματοποιήθηκε χθες στο Αίγιο. Κύρια θέματα συζήτηση ήταν η απόδοση των ποσών των εκπτώσεων που προέκυψαν από τις δημοπρατήσεις των τριών εργολαβιών του Δήμου, όπως το λιμάνι του Αιγίου, το Χιτά Παπα-Νικολού και η πορεία των δημοπρατήσεων για την εγκατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου. Με την καλημέρα σας στις 11 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς, οι γονείς των μαθητών καλούνται να καταβάλουν αξιοσέβαστα ποσά προκειμένου να καλύψουν τις σχολικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Από μία πρώτη βόλτα στα μαγαζιά, διαπιστώσαμε σύμφωνα και με δηλώσεις των καταστηματαρχών ότι δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες αυξήσεις στα αναλώσιμα υλικά, υπάρχει ποικιλία και προσφορές από τις ίδιες τις εταιρείες στις επώνυμες σχολικές τσάντες, ενώ στα ξενόγλωσσα εγχειρίδια οι αυξήσεις υπολογίζονται μέχρι 10%. Ανάμεσα στους 5 πρώτους Δήμους της Ελλάδας που θα τοποθετήσει ειδικές θερμικές κάμερες, οι οποίες θα ανιχνεύουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, είναι ο Δήμος Αιγίου. Η πρόταση υπευλήθη χθες στην αρμόδια διαχειριστική αρχή των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ενώ είναι μεγάλες οι πιθανότητες να εγκριθεί χρηματοδότηση αφού τίθεται θέμα προτεραιότητας. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης και δασοπροστασίας προϋπολογισμού περίπου 2.800.000 ευρώ. Εάν η πρόταση εγκριθεί, το έργο θα υλοποιηθεί την άνοιξη του επόμενου χρόνου. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του δικτύου ποδηλατόδρομου στην Αύπακτο, με τον ανάδοχο εργολάβο να κινείται με γοργούς ρυθμούς, καθώς το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο ποδηλατόδρομος θα εκτείνεται από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Βαριά, θα περνά από την Ψανία εν συνεχεία από το λιμάνι και θα συνεχίζει στην παραλία του Γρυμπόβου. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη στάθμευση, έργο που και αυτό έχει δημοπρατηθεί, αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εικόνα της πόλης. Μπορεί να διανύουμε την αντιπυρική περίοδο, ωστόσο υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ακόμα και μέσα στην πόλη της Ναυπάκτου. Τα χόρτα και τα καλάμια έχουν πνίξει την περιοχή της πόλης, όπου βρίσκεται το Δημαρχείο, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, η Παπαχαραλάμπιος Δημόσια Βιβλιοθήκη, το Ειρηνοδικείο και η ΔΕΙΑΝ. Κανείς δεν θέλει να σκεφτεί τα αποτελέσματα από μία πυρκαγιά που θα εκδηλωθεί στο σημείο εκείνο. Μάλιστα, η εικόνα επιδεινώνεται με τα σκουπίδια που έχουν κατακλείσει το χώρο. Ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Νίκος Κατσαντώνης τονίσει ότι το έχει στείλει 700 περίπου ειδοποιήσεις του κατόχους αγροκτημαχίων για να καθαρίσουν τα χωράφια και τα οικόπεδα, ενώ για το συγκεκριμένο θέμα σημείωσε ότι ο χώρος θα καθαριστεί και γίνονται παράλληλα ενέργειες για να διαμορφωθεί και να πάψει να παρουσιάζει την εικόνα εγκατάλειψης που εμφανίζει σήμερα. Είμαστε σε συνεργασία με την πυροσβεστική, είπε ο κύριος Κατσαντώνης, και ελπίζει να πάνε όλα καλά. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες. Το απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοδυτικά με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πρίνουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου.